Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα 3η 17 Σεπτεμβρίου και παρακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση. Και πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Δυσάρεστα τα νέα κυρίες και κύριοι για το κολυμπητήριο της κοιλάδας των Αγίων Αργύρων, το οποίο αναμένεται να παραμείνει κλειστό για αρκετό καιρό ακόμη, λόγω νέων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις δοκούς του κτηρίου. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, το κόστος των εργασιών αλλά και το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή τους παραμένει άγνωστο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού Παναγιώτη Κεϊσόγλου να δηλώνει πως σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των αθλητών. Μαύρα τα μαντάτα για το κολυμβητήριο των Σερών, καθώς παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής προς το κολυμβητήριο των Αγίων Αναργύρων, μετά από πολλούς μήνες που παραμένει κλειστό, θα ανοίξει πέρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εν τούτης εμφανίστηκε νέο πρόβλημα και αυτή τη φορά πολύ σοβαρό, καθώς αφορά στις δοκούς του κτηρίου. Το πρόβλημα φαίνεται πως είναι πολύ μεγάλο και το μέλλον του υγρού στίβου στις Σέρες φαίνεται πως είναι δυσίωνο. Η εταιρεία λοιπόν από τη στιγμή που ανέλαβε και ξεκίνησε την αποξήλωση για να εντοπίσει το μέγεθος του προβλήματος, διαπιστώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη για την ακρίβεια, ένα εύρος ζημίας, ένας όγκος ζημίας στους δοκούς πολύ μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. Αμέσως έγινε σύσκεψη στο χώρο του κολυμβητηρίου με την ανάδοχη εταιρεία και με ανθρώπους από μελετητική εταιρεία και από την τεχνική υπηρεσία, με τους αρμοδίους και με τη διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας, με τον υπεύθυνο της πολυοδομίας, με την εντεταλμένη των αθλητικών εγκαταστάσεων, με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, για να μπορέσουμε άμεσα να έχουμε το όλον της ζημιάς. Αποφασίστηκε μέχρι αυτή την εβδομάδα, αρχές αυτής της εβδομάδας, είτε σήμερα είτε αύριο, σήμερα δεν ήρθαν δυστυχώς τα αποτελέσματα, αύριο να έρθουν τα αποτελέσματα ώστε να δούμε τους τρόπους αντιμετώπισης. Αυτό που θέλω να πω με απλά λόγια ήταν ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε μια επισκευή στους υπάρχοντες δοκούς και τα αποτελέσματα ήταν δυσάρεστα, οπότε αναγκαστικά πάμε στην ενίσχυση και όχι στην επισκευή των υπάρχοντων δοκών. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι και η καλύτερη στους δοκούς, φαίνονται τα σίδερα από μέσα. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο μας τρόμαξε, μας φόβησε. Εμείς είπαμε ότι όποια και να είναι η αλήθεια, θα πούμε στον κόσμο την αλήθεια, και αυτό που πρέπει να κερδίσουμε, και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται εμφανές και ορατό στο Σεραίο Δημότη, είναι ότι θα λέμε την αλήθεια όποια και να είναι αυτή. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Σερών ξεκαθάρισε πως η λογική των πασαλημάτων και των πρόχειρων εργασιών δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Ερωτώμενος δε για το εάν και κατά πόσο η Δημοτική Αρχή Χρυσάφη γνώριζε το πρόβλημα, καθώς και επί δικής της θητείας έγιναν αρκετές εργασίες, απάντησε πως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία σοβαρή εργασία στις δοκούς παρά μόνο καμουφλάρισμα. Εδώ και 47 χρόνια που λειτουργεί το κολυμβητήριο, ένα κολυμβητήριο το οποίο έχει αυτή την ιδιόρυθμη αρχιτεκτονική, που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια χωρίς εξαιρισμό, δεν έχει γίνει καμία σοβαρή επισκευαστική εργασία στους δοκούς του κτηρίου. Συγκεκριμένα είδαμε και εμείς οι ίδιοι κομμάτια με κόλλα πλακιδίων και σοβά από πάνω, ώστε να καμουφλαριστεί κάπως το πρόβλημα. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες χωρίς να ξέρω το μέγεθος που είχαν εντοπίσει, γιατί όπως είδατε και εμείς, αν δεν είχαμε απευθυνθεί σε ειδικούς ώστε να γίνει ο έλεγχος των δοκών, θα μπορούσαμε με μια πρόχειρη διαδικασία να ανοίξουμε το κολυμβητήριο. Αλλά σε μια χώρα σεισμογενή που έχει πληγωθεί πολλές φορές από αστοχίες και αμέλειες, εμείς κρίναμε ότι δεν είναι σόφρονο να προβούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα μέχρι στιγμής γινόντουσαν επιφανειακές εργασίες, δεν βλέπαμε το πρόβλημα. Ναι, όπως είναι γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Δεν έχει γίνει καμία σοβαρή επισκευαστική διαδικασία στους δοκούς. Έγινε στην πισίνα, έγινε στα πλακάκια της πισίνας, έγινε στο χώρο της περιμέτρου της πισίνας, στα μπάνια, αλλά στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή επισκευαστική εργασία. Ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας Παύλος Πουλιάκας, ερωτώμενος, δήλωσε πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που διαπιστώθηκε τώρα λόγω των εργασιών και δυστυχώς θα κρατήσει το κολυμβητήριο κλειστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως δεν έβαλαν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και το αντιμετωπίζουν.
Ο ίδιος πάντως υπογράμμισε πως η Δημοτική Αρχή δεν θα βιαστεί να δώσει λύση. Όπως ξέρετε, από τα μέσα Αυγούστου έχει ξεκινήσει η εργολαβία αποκατάστασης της ζημιάς που υπήρχε στο κολυμπητήριο και μάλιστα με γοργούρους ρυθμούς. Όμως την τελευταία εβδομάδα έδειξε ότι υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσοι πήγαν και μπόρεσαν να μπουν μέσα και να το δουν, στα υποστηλώματα υπήρξε μια φθορά πολύ μεγαλύτερη, μια αποκόλληση του υλικού, η οποία είναι βέβαια χρόνια, δεν είναι τωρινή. Πιστεύω ότι κάναμε το απολύτως σωστό, δηλαδή δεν βιαστήκαμε να κάνουμε μια εύκολη λύση ώστε να ανοίξει το κολυμπητήριο και να σβρώξουμε το θέμα για μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Και αυτή η λύση που βρήκαμε οδήγησε στα ασφαλή συμπεράσματα, που είναι ότι το κολυμπητήριο, λόγω της χρόνιας, δεν θα το πω εγκατάλειψης, αλλά με πολύ μικρών παρεμβάσεων, έχει ένα αρκετά σοβαρό θέμα, το οποίο θα αναζητήσουμε την κατάλληλη λύση τεχνική με τους συνεργάτες που έχουμε, μελετητές και εργολάβους, ειδικούς σε τέτοια θέματα. Θα περιμένουμε να μας κάνουν τις προτάσεις τους και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν θα βιαστούμε όπως δεν βιαστήκαμε και την προηγούμενη φορά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το σωστό και που θα οδηγήσει στη μέγιστη ασφάλεια για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το κολυμπητήριο. Δεν μπορώ να πω χρόνο. Θα το δούμε εφόσον έχουμε τις προτάσεις των μελετητών και αναλόγως τι θα προτείνουν και τι κόστος έχει αυτό. Ερωτηματικό παραμένει το ποσό των χρημάτων που θα χρειαστεί για τις εργασίες και το πότε αυτές θα ολοκληρωθούν, ώστε να μην χαθεί και η φετινή σεζόν για τους αθλητές. Ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό, γιατί αυτές οι εργασίες δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε τους κατάλληλους πόρους. Έχω την εντύπωση ότι αν το θέμα μείνει μόνο στα χρήματα, θα βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι. Θα επικοινωνήσουμε με τους τοπικούς φορείς, θα απευθύνουμε κάλεσμα και στους βουλευτές και στην περιφέρεια να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους πόρους. Αυτό που επήγει να ξεκαθαρίσουμε είναι ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή δουλειά. Το κολυμπητήριο θα ανοίξει να είναι λειτουργικό και ασφαλές και να δοθεί μια λύση μόνιμη στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Με τη Δήμαρχο έχετε συζητήσει το πρόβλημα που έχει προκύψει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Συζητάμε καθημερινά και με τη Δήμαρχο, που είναι επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας. Καθοδηγεί η ίδια αποκλειστικά όλη αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε καθημερινά σε συναντήσεις, σε συσκέψεις και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση. Ακούμε τους ειδικούς, γιατί όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, οι αιρετοί πρέπει να σιωπούν και οι ειδικοί πρέπει να λαμβάνουν χώρα και να δίνουν τις λύσεις. 60.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της Ιντικής ΔΕ και δεν τιμωρήθηκε κανείς, γιατί απλά ο τότε πρόεδρος δεν κίνησε εγκαίρως τις νομικές διαδικασίες. Αυτό αποκάλυψε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής ο σημερινός Δήμαρχος Γιώργος Στάτσιος, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις από τον τέος Δήμαρχο Φώτη Δομτσίρη. Παράλληλα, ο νυν Δήμαρχος καταλόγησε κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση και αδιαφορία στην απερθούσα Δημοτική Αρχή, που τον ανάγκασαν να βάλει λουκέτο στα λούτρα πριν το κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο μάλιστα μαζί με το λουκέτο θα τους επέβαλε και ένα τεράστιο πρόστιμο. Τα δε λούτρα δεν είχαν ούτε καν ειδικό σήμα λειτουργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εστάλει από το Υπουργείο Τουρισμού η αστυνομία να ελέγξει αν λειτουργούν τα λουτρά. Γιατί λέτε? Διότι λειτουργούσαν παράνομα. Δεν είχαν ειδικό σήμα λειτουργίας. Τον Φώτη Δομουχτσίδη, πρώην Δήμαρχο Συντικής, υπέδειξε ως μοναδικό υπεύθυνο για το λουκέτο στα λουτρά Σιδηροκάστρου ο νυν Δήμαρχος Γιώργος Στάτσιος, ο οποίος έκανε λόγο για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση, όσο και αδιαφορία που έφτασαν τον ίδιο να βάλει λουκέτο στα λουτρά πριν το κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο μάλιστα μαζί με το λουκέτο θα τους επέβαλε και ένα τεράστιο πρόστιμο. Τα δε λουτρά δεν είχαν καν ειδικό σήμα λειτουργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο δε Γιώργος Στάτσιος ανέφερε
όλα τα ψέματα, όπως είπε, του τέως δημάρχου προς τα Υπουργεία. Εκείνο που ξέρω ότι δεν είχε τεχνικό ασφαλεία στα λουτρά, δεν είχε το σωστό προσωπικό, δεν είχε περιβαλλοντικές μελέτες, δεν είχε ειδικό σήμα λειτουργίας. Έλεγε ψέματα η συντική ΔΕΕ του Φώτη Δομουξίδη ότι έχει αποχετευτικό του Δήμου. Μα δεν έχει ο Δήμος αποχετευτικό εκεί πέρα. Την σε άλλη έκθεση έλεγε ότι έχουμε, βιολογικό καθαρισμό. Ο βιολογικός δεν λειτουργήσε ποτέ. Δέντρα έχουν φυτρώσει εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα λίμματα πηγαίνουν στο περιβάλλον. Επίσης, σε άλλα έγγραφα προς το Υπουργείο Τουρισμού, ο κ. Δομουξίδης, επί Προεδρίας του, έλεγε ότι ήταν δύο αστέρων, ότι ήταν τριών αστέρων, ότι ήταν ενός αστέρου, άστρου, το ξενοδοχείο. Διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Σε κάθε έγγραφο κάτι άλλο. Όταν κατέβηκα στο Υπουργείο Τουρισμού, μετά που θορυβηθήκαμε και μας έστειλαν το έγγραφο και μας λένε ή κλείνετε ή σας κλείνουμε και βάζουμε και πρόστιμο, αποφασίσαμε να το αναστείλουμε τη λειτουργία του και κατέβηκα κάτω, μας είπαν είστε ο προηγούμενος. Μου είπαν. Διότι πολύ σωστά δεν είχαν εμπιστοσύνη. Ο νυν δήμαρχος ανέφερε πως ξεκίνησε όλες τις διαδικασίες ώστε τα λουτρά να λάβουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και ενώ περίμενε πως αυτό θα γινόταν σε 3 έως 4 μήνες και η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, εντούτοις τα προβλήματα ήταν πολύ μεγαλύτερα, με βασικό το τοπογραφικό που όπως ανέφερε ο κύριος Στάτσιος ήταν από άλλο πλανήτη. Τοπογραφικό των λουτρών, κυρίες και κύριοι, από άλλο πλανήτη είχαμε στο Δήμο μας. Τίποτα αποτυπωμένο από τα υπάρχοντα κτίρια και από το γήπεδο που υπήρχε στην περιοχή, το πεδίο δηλαδή. Τίποτα απολύτως. Ακόμη και πριν από 15 ημέρες κάνουμε τροποποιήσεις στο τοπογραφικό των λουτρών. Τέτοια ικτρή κατάσταση παραλάβαμε. Σε ό,τι αφορά τον υδροηλεκτρικό, σας πληροφορώ ότι η φτερωτή που γυρίζει και παράγει το ρεύμα είχε να λιπανθεί 4 χρόνια. 4 χρόνια! Αυτή τη στιγμή το βγάλαμε, το πήγαμε Θεσσαλονίκη, βρήκαμε συνεργείο που θα μπορέσει να μας το κάνει με χαμηλή τιμή και παλεύουμε να το επαναλειτουργήσουμε, διότι αν το αφήναμε να δουλεύει και που δεν είχε και νερό, ούτως ή άλλως το κλείσαμε λόγω της λειψιδρίας, που είναι το επόμενο θέμα της λογοδοσίας, θα είχε καταστραφεί ολοσχερός. Δεν είχε λίπανση. Το χρέος προς τους προμηθευτές ξεπερνά το 500.000. Υπάρχει μάλιστα ένας προμηθευτής που προχώρησε σε δέσμευση λογαριασμού τη συντική ΔΑΕ. Του ζήτησα λοιπόν με πολύ όμορφο τρόπο, του είπα: άλλαξε ο δήμαρχος, πλέον υπάρχει Φερέγγιος δήμαρχος. Άρα θέλω να εμπιστευτείς και θα είσαι από τους πρώτους προμηθευτές που θα πληρωθείτε γύρω στους 8.000 ευρώ. Όντως περιμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει και να μπορέσουμε από τα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις διαμονές να πληρώσουμε, να αρχίσουμε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους και στη συνέχεια να πληρώσουμε και τους προμηθευτές τους οποίους μπορούμε να πληρώσουμε. Τον λόγο έλαβε και ο τέως δήμαρχος Φώτης Δομουχτσίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι ακόμη εκκρεμεί η περιβαλλοντική μελέτη και εκκρεμεί η διαδικασία Δήμου και κτηματολογίου, γιατί μια έκταση χαρακτηρίστηκε δασική. Παραδόθηκε η εταιρεία, και αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει και ο λογιστής, με φορολογική ενημερότητα έως το Φεβρουάριο. Και ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί είναι κάθε μήνα τέλος Ιανουαρίου. Και έτσι μπορούσαν και εξυπηρετούνται οι κινήσεις τραπεζικές, γιατί θέλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Το έγγραφο έλεγε 10 μέρες, δεν έλεγε 15, και έλεγε απαντήστε μας γιατί λειτουργείτε. Όχι φέρτε μας τα δικαιολογητικά. Γιατί τα δικαιολογητικά, κυρίες και κύριοι, πέρασαν 8 μήνες και ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε το ειδικό σήμα λειτουργίας. Πώς γινόταν σε 10 μέρες να πάμε δικαιολογητικά? Γιατί δεν τα πήγατε εσείς? Τα Χριστούγεννα, 20 του μηνός ήρθε η αστυνομία. Γιατί δεν τα παραδώσατε εσείς για να λειτουργήσει? Γιατί δεν το κάνατε? Τόσα χρόνια ήσασταν. Περιβαλλοντική μελέτη δεν κάνατε. Ψέματα τους λέγατε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα χρήματα. Σε ό,τι αφορά. 8 μήνες κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κλείσατε τα λουτρά και εμείς τα ανοίγουμε. Ο δε δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Δήμου θέλησε να εκφράσει την αγανάκτησή του γιατί όπως ανέφερε επί 9 χρόνια διοίκησης Δομουχτσίδη δεν είχαν καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τα λουτρά ενώ ακολούθησαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι κατηγόρησαν την διοίκηση Δομουχτσίδη. Πόσες ερωτήσεις σας κάναμε και πόσες απαντήσεις πήραμε? 2,5 εκατομμύρια ευρώ χρέος των λουτρών. Τολμήσατε ποτέ να κάνετε ενημέρωση που είναι αυτά τα χρήματα? Πού τα χρωστάμε? Όποιος περνάει έξω από το Δημαρχείο τον χρωστάμε. Τα ξεχάσατε? Πόσες φορές σας ρωτήσαμε? Τι απάντωσατε?
Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αυτή ήταν η δημοτική σας αρχή. Η διαφάνεια πλήρης εδώ. Μαθαίνετε τα πάντα. Ακούτε τα πάντα. Στα χρέη αυτά που συμπεριλαμβάνονται, στα 2,5 εκατομμύρια, χρωστάμε και τον κύριο Δημοξίδη, γιατί είχε πει την προηγούμενη φορά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σαν πρόεδρος των Λουτρών δεν πληρωνότανε. Τον κάλεσα την επομένη να έρθει για να δηλώσει παραίτηση από το ποσό που έχει να παίρνει και δεν ήρθε. Άρα πληρωνότανε. Θα πληρωθεί ή δεν θα πληρωθεί. Περιμένουμε να μας κάνει αγωγή και κατάσχεση λογαριασμού. Ευχαριστώ. Άκουσα ότι είχαν τα Λουτρά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τα Λουτρά δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα και ο λόγος που χάθηκε το πρόγραμμα από το ΔΥΠΑ ήταν γιατί προσπαθούσαν να πληρώσουν τις εισφορές. Είχαν ένα ποσό κοντά σε 20.000 κρατημένες. Έγινε μια κατάσχεση από πρώην διοικητικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και το πρόγραμμα την αιτία που χάθηκε αυτό. Ασφαλιστική ενημερότητα δεν είχαν. Ο ΔΕ επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Ιωσήφ Παναγιωτίδης, ανέφερε πως από το 2019 ανακάλυψαν τι συνέβαινε στα Λουτρά και ότι τα χρέη ήταν δυσθεώρητα. Η σοφή κίνηση θα ήταν να ζητηθεί μια παράταση λειτουργίας ως νέα διοίκηση, εφερέγγια, ώστε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή τώρα τρέχουν τα έξοδα συνεχώς, χρεωνόμαστε καθημερινά. Τώρα πληροφορούμε ότι δεν λειτουργεί και το υδροελεκτρικό, από το οποίο όλο το ποσό πήγαινε στο χρέος προς την Συνεταιριστική Τράπεζα. Ήταν σαφέστατο το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν έπρεπε να λειτουργούν. Εδώ και μήνες δεν έπρεπε να λειτουργούν. Ήταν παράνομα. Χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας δεν μπορεί να πάρει παράταση καμία ιαματική μονάδα θεραπείας. Οπότε, πολύ ευχαρίστως να σας ακούγαμε, αλλά και να σας ακούγαμε, θα μας κλείναν και θα τρώγαμε και πρόστιμο από πάνω. Εκείνο που αποφύγαμε είναι το πρόστιμο. Μετά την ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας, όπου το θέμα συζητήθηκε εκτενώς, ακολούθησε η κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί συζητήθηκε και το θέμα των 60.000 ευρώ που έκαναν φτερά από το Ταμείο της Συντικής ΔΑΕ. Η δίκη τελέστηκε το Μάιο του 24, αλλά οι κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Γιατί ο πρόεδρος της Συντική ΔΑΕ έκανε μήνυση εκπρόθεσμα. Όπως παραδέχθηκε ο πρώην δήμαρχος, 59.000 ευρώ έκαναν φτερά και δεν πληρώνει κανείς. Γιατί το διοικητικό συμβούλιο που τον πρόεδρο του οποίου διόρισε ο κ. Δομουξίδης έδωσε εκπρόθεσμα την αγωγή. Σκέφτηκα και άλλα πράγματα. Έγινε από απερισκευσία του Προέδρου που δεν κατατέθηκε. Έγινε κατόπιν εντολής του πρώην Δημάρχου να μας το πει, άμα είναι έτσι. Για να μην πληρώσει ο Πρόεδρος, ο προηγούμενος που ήταν πάλι δικός του. Μήπως πήγε να τον καλύψει. Σήμερα λοιπόν θέτω ερωτήματα, τα οποία είναι ερωτήματα όλου του λαού. Εδώ είναι το διοικητικό της ΔΑΕ, μας καταθέσει αγωγή. Γιατί ξέρετε, άλλον το ποινικό... Και άλλο η αγωγή που ζητάς. Μπορεί να το καταθέσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ το ορίζουμε εμείς, κύριοι. Είναι δυνατόν να ορίζουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο και να μην μπορούμε να το ελέγξουμε? Μονομέτωχος δεν είναι ο Δήμος. Ποιος θα ζητήσει ευθύνες από τη ΔΑΕ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ? Ο Πάπας? Όχι βέβαια. Εμείς θα κινήσουμε τις διαδικασίες αν γίνει κάτι παράνομο. Όποιον και να ρωτήσουμε στο δρόμο, με στοιχειώδη νομική γνώση, τι θα πει? Εάν δεν καταθέσεις μήνυση για κάποιο αδίκημα που σου προκάλεσαν κάποιοι, εντός 3 μηνών παραγράφεται. Η κουτσή Μαρία το ξέρει. Δεν το γνώριζε η νομική υπηρεσία της Συνδικής ΔΑΕ? Δεν το γνώριζε η νομική υπηρεσία του Δήμου να τους ταρακουνήσει? Άρα. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Δημοξίδη. Έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας όταν χάθηκαν 60.000 ευρώ? Την έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας? Γελάτε. Ναι. Θα ντρεπόμουν εγώ. Σας παρακαλώ. Δεν γελούσατε? 60.000 χάθηκαν. Και δεν ντρέπεστε καθόλου? Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Εγώ στη παρακαλώ. Θέση σας, εγώ στη θέση σας θα είχα παραιτηθεί. Θα είχα φύγει στην Αθήνα και θα άραζα. Παρακαλώ. Θα ντρεπόμουν κύριε εγώ στην κοινωνία. Κύριε 60.000 ευρώ χάθηκαν. Πέταξαν! Θέση επί του θέματος πήρε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ιωσήφ Παναγιωτίδης. Στο πόρισμα γράφει το τελικό ποσό των 56.000 ευρώ πέφτει από το 80. Γιατί έγινε και πρέπει
πρέπει να ελεγχθεί αυτό, μία κατάθεση 20.000 ευρώ στις 12 και 10 και τραβήθηκαν πίσω στις 12 και 12. Δηλαδή σε δύο λεπτά έγινε μία κατάθεση, 20.000. Πάρθηκαν ξανά πίσω και ξεπλήθηκαν 20.000 ευρώ. Γι' αυτό έπεσε το ποσό σε 60.000. Σηκώθηκα, πήρα το λόγο και είπα, αν κύριε, τη Δευτέρα δεν το πάτε στον εισαγγελέα, θα το πάω εγώ, προσωπικά. Εκεί λοιπόν πάρθηκε απόφαση να σταλεί στον εισαγγελέα. Με υποσχέθηκε και ο δικηγόρος, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Και όντως είδα μια απόφαση να πάει στον εισαγγελέα. Τώρα ακούω ότι δεν πήγε στον εισαγγελέα. Συνέβη το εξής στη δασιδική, την πονεμένη, την πολύ. Την ξεφτυλισμένη στην ουσία τη δασιδική. 80.000 ευρώ, όχι από λάθος τιμολόγια, όχι από τιμολόγια που δεν ξεχάστηκαν να γραφτούν, όχι από υλικά που πάρθηκαν ή δουλειές που γίνανε. Φύγαν ζεστά λεφτά από το ταμείο, τα οποία όφυλαν να είναι εκεί. Τώρα, αν χάθηκαν τιμολόγια ή δεν χάθηκαν, δεν με ενδιαφέρει, το βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές. Στο μισό πόρισμα γράφει ότι ζητήθηκε αυτό και δεν δόθηκε. Ζητήθηκε εκείνο και δεν δόθηκε. Είναι δυνατόν να μας ακούν οι δημότες 80.000 ευρώ, ένα διαμέρισμα ολόκληρο, και εμείς να λέμε τώρα πέρασαν οι προθεσμίες, να γίνει μήνυση, κύριε Δήμαρχε, σε όποιον καθυστέρησε, σε όποιος είναι υπεύθυνος. Τι θα κάναμε αν έφευγαν από τις ζέσεις, αν έρχονταν κάποιος μας έπαιρνε 50 χιλιάρια από το σπίτι μας. Τι θα κάναμε. Μόνο θα χοροπηδούσαμε. Μήπως θα πάρουμε και την καραμπίνα να τον κυνηγήσουμε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πιστεύω ότι 60 χιλιάρια για να τα μάσω εγώ, δύο δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε στο σπίτι. 60 χιλιάρια δεν τα μάσαμε ποτέ. Όταν φεύγουν από την επιχείρηση 60 χιλιάρια και γίνονται αέρας, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και οι ευθύνες σε αυτόν που δεν κατέθεσε έγκαιρα την αγωγή. Το μπράβο του Φώτη Δομουχτσίδη στους αντιδημάρχους του που έδιναν άδεια λειτουργία στο Λούνα Πάρκ να λειτουργήσει, ενώ η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Συντικής είχε αντίθετη άποψη, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, με τον νυν δήμαρχο να απαντά πως δεν είναι δυνατόν να μην υπολογίζεται καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Ο ίδιος υπογράμμισε πως φέτος άδεια δεν δόθηκε γιατί η τεχνική υπηρεσία θα έκανε έλεγχο στα παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε τους ίδιους ιδιοκτήτες του Λούνα Πάρκ στο να μην προχωρήσουν καν στο στήσιμο, γιατί γνώριζαν εκ των προτέρων πως δεν θα λάβουν την απαιτούμενη άδεια. Μπράβο στους αντιδημάρχους που με τα δεδομένα που είχαν τότε σκεφτήκαν τον πολίτη, σκεφτήκαν το δημόσιο καλό, για να μπορέσουν οι πρόεδροι. Ησυχία. Δεν μας πειράζει. Αυτά τα θεατρινιλίκια. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κοκμένογλου. Κοιτάξτε να δείτε. Παρακαλώ. Εγώ σας είπα. Καταρχάς, συνεχίστε, κύριε Δομουτσίδη. Καταρχάς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Συνεχίστε. Την προκαλέσατε, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτά τα θεατρινιλίκια, κλείνοντας τα 17 δευτερόλεπτα που έχω, είναι απαράδεκτα. Υποβιβάζουν πραγματικά το επίπεδο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μπράβο στους αντιδημάρχους του που έδωσαν άδεια για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ στο Σιδηρόκαστρο, ενώ η τεχνική υπηρεσία το έκρινε ακατάλληλο, έδωσε ο τέος Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης, ο οποίος υπογράμμισε πως οι αντιδήμαρχοι του τότε σκεφτόταν μόνο το κοινό καλό. Η τοποθέτησή του αυτή σόκαρε και εξόριζε τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτά που άκουγαν. Ο δε δήμαρχος απόρρισε πώς είναι δυνατόν να μην υπολόγιζαν οι πρώην αντιδήμαρχοι την ανθρώπινη ζωή που μπορούσε να χαθεί τόσο άδικα. Μπράβο στους αντιδημάρχους που υπέγραψαν στα παιχνίδια του θανάτου. Μπράβο στους αντιδημάρχους που δεν υπολογίζουν τη ζωή των παιδιών μας. Μπράβο στους αντιδημάρχους, είπε ο κύριος Δομουχτσίδης, για τα παιχνίδια τα οποία η τεχνική υπηρεσία τα βγάλα κατάλληλα. Αλλά οι αντιδήμαρχοι θέλανε το καλό. Και ποια είναι η πολιτική ευθύνη του δημάρχου, σας ερωτώ. Μπορεί ο αντιδήμαρχός μου να υπογράφει ό,τι θέλει και εγώ να σφυρίζω διάφορα και να λέω για το καλό του πανηγυριού? Όχι, κυρίες και κύριοι, μη σώσει και έχουμε Λούνα Πάρκ. Φέτος η ΔΕΘ, ολόκληρη ΔΕΘ, δεν είχε Λούνα Πάρκ. Ήταν χαζή. Και εκεί υπήρχε η σαπίλα. Και θα τους αφήναμε εμείς εδώ? Ο Γιώργος Στάτσιος προχώρησε σε ενημέρωση του σώματος για το τι ακριβώς συνέβη και πώς έφτασαν στο σημείο να πούνε ένα μεγάλο όχι στους ιδιοκτήτες του Λούνα Πάρκ. Ένα όχι το οποίο προέκυψε γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχτηκαν να στήσουν τα παιχνίδια τους και να περάσουν τον ανάλογο έλεγχο των υπηρεσιών. Έβγαζε λοιπόν η τεχνική υπηρεσία 26 Αυγούστου
αρνητική εισήγηση ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει. Την ίδια ημέρα άδεια του Δήμου με υπογραφή αντιδημάρχου βάσει της έκθεσης τεχνικής υπηρεσίας και της έκθεσης του ιδιώτη μηχανικού, ναι, να λειτουργήσει, δίνουμε την άδεια. Μα η τεχνική υπηρεσία έλεγε όχι. Πώς το όχι έγινε ναι από τον αντιδήμαρχο? Τι έλεγε υπόψη, δεν διάβασε την έκθεση που ήταν καταπέλτης? Ή μήπως τη διάβασε και έκανε του κεφαλιού του? Επειδή λοιπόν, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια από συνείδησης σε αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε, πολιτικό έγκλημα εγώ θα το πω, γιατί δεν μετουσιώθηκε ευτυχώς σε κάτι άλλο όπως στη Χαλκιδική, όφυλα να δώσω αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη για έναν και μόνο λόγο. Εμείς οι αιρετοί έχουμε ευθύνη απέναντι στον πολίτη. Βρισκόμαστε εδώ γιατί πρέπει να τον προστατεύσουμε και να ακολουθήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ασφάλειά του και ιδιαίτερα των παιδιών. Σε αυτά τα μηχανήματα ως επιτοπλίστων ανεβαίνουν παιδιά. Αυτό λοιπόν καταστρατηγήθηκε. Το γιατί, ας το βρει η δικαιοσύνη. Υπάρχει ποινικό αδίκημα, ας το βρει η δικαιοσύνη. Εγώ οφείλα να το πω γιατί. Για να παραδειγματιστούν οι επόμενοι και να μην βάζουν ελαφρά την καρδία την υπογραφή τους σε ό,τι τους έρχεται. Δεν γνωρίζω τι κίνητρα είχαν για να βάλουν την υπογραφή. Αυτά θα διερευνηθούν από αυτούς που πρέπει. Ο αντιδήμαρχος έργων Λευτέρης Κοκμένογλου, λαμβάνοντας το λόγο, έδωσε συγχαρητήρια στους εργαζομένους τεχνικής υπηρεσίας που σέβονται τα παιδιά και δεν έδιναν ποτέ την έγκρισή τους για αυτά τα Λούνα Πάρκ. Εμείς σαν δημοτική αρχή και εγώ σαν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που δεν λειτουργήσαν αυτά τα μηχανήματα. Γιατί δεν έπρεπε να λειτουργήσουν. Ο τέος δήμαρχος ειδικής υπογράμμισε πως οι αντιδήμαρχοι του ανέλαβαν την ευθύνη να υπογράψουν και να δώσουν άδεια, γιατί αυτά τα παιχνίδια ήταν ιδιοκατασκευές και η τεχνική υπηρεσία γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει τη σχετική άδεια. Επειδή ήταν ιδιοκατασκευές, αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη βέβαια, όπως είπαμε. Ήταν ιδιοκατασκευές, οι αντιδήμαρχοι ανέλαβαν. Ανέλαβαν την ευθύνη, διότι η τεχνική υπηρεσία στο τέλος της τεχνικής περιγραφής έλεγε δεν μπορεί να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων λόγω μη δυνατότητας ταυτοποίησης αυτών. Έλλειψη πιστοποιητικών που δεν έχουν κατατεθεί. Ούτε βιβλίο κατασκευαστών. Αυτά γράφονται μέσα στην τεχνική έκθεση. Λέγοντας προηγουμένως ότι είναι ιδιοκατασκευές και δεν συνοδεύονται από τέτοια πράγματα κατασκευαστών, συντηρήσεων, εγκατάσταση κλπ. Αυτό βέβαια τώρα πόσο οι τότε αντιδήμαρχοι αναλάβανε για το καλό του τόπου, έτσι, την ευθύνη δεδομένου, λέει, και του ιδιώτη τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τα έγγραφα που κατατέθηκαν και του ιδιώτη μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανικού που συνοδεύουν την αίτηση. Επειδή ήταν ιδιοκατασκευές. Επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη δεν το κρίνει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Αλλά σε κάτι το οποίο έγινε προτού 2 χρόνια. Και γιατί 2 χρόνια και όχι 3. Και όχι 4, 5, 10, γιατί. Το πανηγύρι γινόταν 10 ετίες. Άρα οι ίδιοι ερχόταν συνεχή παράβαση. Ήρθανε, ζητήσανε άδεια. Τους είπαν να τα στήσουν. Αλλά θα πάει η τεχνική υπηρεσία και θα κάνει έλεγχο. Και λέει, αν τα στήσουμε και έρθει η τεχνική υπηρεσία και μας πει όχι, εμείς τι θα κάνουμε? Επομένως, δεν ισχύει αυτό που είπε. Και το άλλο είναι, να σας καταθέσω ότι οι κύριοι αυτοί είχαν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των μηχανημάτων, ότι ήταν δηλαδή καλά, από τον ίδιο που βεβαίωσε και για το μηχάνημα που έγινε το ατύχημα. Ο ίδιος ήταν αυτός που έδωσε την άδεια εκεί ότι τα μηχανήματα ήταν καλά. Ο ίδιος έδωσε και στους συγκεκριμένους κυρίους. Εμείς δεν τους αποκλείσαμε. Εμείς τους είπαμε στήστε τα, θα κάνουμε τον έλεγχο αυτό που πρέπει να κάνουμε και αν διαπιστωθούν οποιασδήποτε παρατυπίες δεν θα πάρετε άδεια. Και προτιμήστε να μην τα στήσουν καθόλου. Αφού ήταν τόσο νόμιμοι και ήταν όλα εντάξει, γιατί δεν τα στήσανε να γίνει ο τεχνικός έλεγχος της υπηρεσίας και από εκεί και πέρα, αν ήταν εντάξει, να δοθεί η άδεια. Επομένως, δεν ισχύουν όλα αυτά που είπε ο κύριος Δομοξίδης. Έτσι ήταν όλη η Ελλάδα. Και αν θέλει, ας πει κανένας όχι.
Δύο ήταν οι εγκεκριμένοι μηχανικοί για τα παιχνίδια στην Ελλάδα, από ό,τι με ενημερώσανε. Ο ένας αυτός είχε τη Βόρεια Ελλάδα και πράγματι ο ίδιος ο μηχανικός πέρσι και πρόπερσι που είχε δώσει τις βεβαιώσεις ότι τηρούν την καλή εγκατάσταση και ότι είναι καλές, είναι ο ίδιος. Έχουμε την έκθεση του κυρία Θελόγου, του μηχανικού μας, ο οποίος ήδη πριν τα στήσουν είπε όχι. Τους λέμε στήστε τα, να δούμε και τι θα στήσετε. Μα θα μας πει όχι. Μάλιστα. Δύο ήταν λοιπόν οι φάσεις. Σε αυτή την πρώτη φάση κόπηκε το πανηγύρι της Κερκίνης. Και ήταν χωρίς ευαισθησίες, κύριε Δομουξίδη, το πανηγύρι της Κερκίνης. Δεν είχαμε δυσάρεστο συμβάν. Απλά ακούσαμε την τεχνική μας υπηρεσία. Από την πλευρά του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ζήτησε να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για όλα όσα συμβαίνουν και μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους πολίτες. Πρέπει να δούμε και συνολικά τι άλλο κυκλοφορεί εδώ στο Δήμο μας, το οποίο λειτουργεί κάπου περίπου σαν ένα πανηγύρι. Αυτά πρέπει να τα ελέγξουμε όλα. Και οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανικοί να ελέγχουν όλες τις κατασκευές οι οποίες υπάρχουν, γιατί όλες αυτές είναι δυνάμει κίνδυνος είτε για περαστικά παιδιά είτε για κάποιον άλλον πολίτη που θα περνάει από εκεί. Απαγορεύονται τα εστιατόρια, τα υπαίθρια. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι σύλλογοι γονέων? Δεν θα κάνουν την Τσικνοπέμπτη? Απαγορεύεται. Τι θα κάνουν οι σύλλογοι που? Τι θα κάνουμε στα Χριστούγεννα? Ψήναν όλοι στα καλύβια τους και τα έζησαν τον κόσμο. Τα πουλάγανε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Θα τα σταματήσουμε όλα? Θα τα σταματήσουμε. Γιατί είδαμε τι έγινε στην Ηράκλεια, απαγορεύτηκε. Τελείωσε. Όμως η ίδια νομοθεσία ισχύει για αυτά. Το μόνο που επιτρέπεται είναι νόμιμη καντίνα. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν, ένας σύλλογος που θέλει να κάνει μια γιορτή, να φέρει μια καντίνα νόμιμη, να την νοικιάσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτή είναι μια λύση. Και να κάνει την δουλειά που θέλει, τη δραστηριότητα που θέλει. Δεν θα μπορεί κανείς πλέον, εκτός από ιδιωτικά στην αυλή του, να βάλει μια ψησταριά και να ψήσει και να πουλάει σουβλάκι. Το αναφέρατε προηγουμένως για το καρυδοχώρι. Να είναι η λύση. Πρέπει να πάει μια καντίνα που έχει νόμιμη άδεια και αντί να τα ψήνουν έξω οι άνθρωποι, να τα ψήνει μέσα αυτός έναντι αμοιβής, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Είναι αυτή μια λύση για να μην. Γιατί αν δεν γίνει αυτό και δεν ψήνουν εκεί, να ξέρετε ότι υποβαθμίζουμε όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε με κόπο και αίμα τόσα χρόνια. Έκανε γνωστό το Δήμο μας. Έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα σχεδόν, πολύ περισσότερο από την Βόρεια Ελλάδα, και θα πρέπει να το προφυλάξουμε. Με πρόστιμο θα βρεθούν αντιμέτωποι οι υπόχρεοι που όφυλαν αλλά δεν προχώρησαν στη διασύνδεση του επαγγελματικού τους λογαριασμού με το σύστημα άμεσων πληρωμών Άρης, καθώς έληξε η προθεσμία που είχαν στη διάθεσή τους για να εγγραφούν. Η ένταξη ήταν υποχρεωτική για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για τις άμεσες πληρωμές από τους πελάτες τους, ενώ το σύστημα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μειωμένο ή και μηδενικό κόστος προμηθειών και ταχύτητα στην εκτέλεση των συναλλαγών. Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου εξέπνευσε η προθεσμία που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι για τη σύνδεση του επαγγελματικού λογαριασμού τους με το σύστημα άμεσων πληρωμών Άιρις. Μέσα από το σύστημα αυτό επιτρέπεται να δέχονται άμεσες πληρωμές από τους πελάτες τους και να επωφελούνται από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία, όπως σημαντικά μειωμένο ή και καθόλου κόστος προμηθειών, καθώς και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Από εδώ και πέρα αναμένονται πρόστιμα σε όλους όσοι υποβληθούν σε έλεγχο και διαπιστωθεί πως δεν έχουν κάνει τη σύνδεση. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.500 ευρώ. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου έπρεπε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κάνουν εγγραφή στο σύστημα του Άιρις. Το σύστημα του Άιρις είναι μια εφαρμογή της τράπεζας η οποία διευκολύνει πάρα πολύ τις συναλλαγές, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και σχεδόν με μηδενικό κόστος. Αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι δεν πρόλαβαν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, μόνο σε επιτόπιο έλεγχο θα έχουν ένα πρόστιμο της τάξεως των 1.500 ευρώ. Εκείνο που ελπίζουμε είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών για τις πρώτες μέρες της εφαρμογής θα δείξει κάποια ανοχή, γιατί οι τελευταίες μέρες για να εγγραφούν οι επιχειρηματίες στο Άιρις ήταν ο μήνας του Αυγούστου, ο οποίος είναι μήνας αδειών τόσο για τους υπαλλήλους της τράπεζας όσο και για τους επιχειρηματίες. Οπότε καλό θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών να δείξει μια ανοχή τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες και να μην υποβάλει πρόστιμα.
Τώρα, οι επιχειρηματίες έπρεπε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε να μπουν με τους κωδικούς του web banking, internet banking, ηλεκτρονικά και πάρα πολύ απλά να ενεργοποιήσουν αυτή την εφαρμογή, είτε θα έπρεπε να πάνε σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα για να το κάνει ο υπάλληλος. Πολλοί επιχειρηματίες μπερδεύονται και θεωρούν ότι αυτό πρέπει να το κάνει ο λογιστής. Σε καμία περίπτωση ο λογιστής δεν πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς του internet banking, δεν πρέπει να διαραίουν ακόμα και στον λογιστή φοροτεχνικό που εμπιστευόμαστε. Οι κωδικοί του internet banking είναι πολύ προσωπικοί και θα πρέπει οι ίδιοι επιχειρηματίες να αναλάβουν και να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Εφόσον δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι ηλεκτρονικά, κάτι που είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει για αυτούς που χρησιμοποιούν το internet banking, θα πρέπει να πάνε σε κάποια τράπεζα και να το κάνει ο υπάλληλος της τραπέζης. Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς καμία προμήθεια 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του επαγγελματία ή να καταχωρήσουν τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας, αρκεί να γνωρίζουν το κινητό τηλέφωνο ή το άφημί του επαγγελματία ή να σαρώσουν το QR code που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό του επαγγελματία. Εάν ο πολίτης επιλέξει να πληρώσει την επιχείρηση με το σύστημα Iris ή όχι, είναι δικό του, δεν είναι υποχρεωτικό για τον πολίτη. Τώρα, είναι μια διευκόλυνση όμως για τον πολίτη, γιατί μπορεί με μηδενικό κόστος να μεταφέρει χρήματα σε έναν επιχειρηματία, χωρίς να χρειάζεται να είναι στην επιχείρησή του, διότι δεν απαιτείται να είναι μπροστά στο POS και να περάσει κάποια κάρτα ή να πληρώσει με μετρητά, απομακρυσμένα, πληκτρολογώντας μόνο το αφημί του επιχειρηματία, μπορεί να του μεταφέρει χρήματα σχεδόν με μηδενικό κόστος. Οι πιο πολλές τράπεζες έχουν 0 προμήθεια και κάποιες έχουν 0,5% επί της συναλλαγής. Είτε πληκτρολογώντας το κινητό τηλέφωνο. Ναι, εφόσον το κινητό του έχει ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία, μπορεί περνώντας με το κινητό του να πληκτρολογήσει κάποια δεδομένα και φυσικά τον κωδικό του για να μπει και να μεταφέρει πάρα πολύ εύκολα χρήματα. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση, ένας κύριος ο οποίος μας κάλεσε στο σταθμό και λέει ότι εγώ είμαι μικροπολιτής, παραγωγός τέλος πάντων στη λαϊκή αγορά. Δεν έχω όμως smartphone, μπορώ να έχω Iris. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχει σχέση το, για την ενεργοποίηση μόνο έχει σχέση. Ο επαγγελματίας οφείλει να πει απλά το αφημί του, αυτό που πρέπει να πει είναι το αφημί του, και από εκεί και πέρα ο πελάτης θα πρέπει να έχει κάποιο έξυπνο κινητό για να του μεταφέρει χρήματα, αν θέλει να χρησιμοποιήσει την περίπτωση του κινητού. Αυτό που απαιτείται από την πλευρά του επιχειρηματία είναι απλά να ενεργοποιηθεί, να κάνει την εγγραφή του στο σύστημα του Iris. Το πρόγραμμα Κοινωνικό Φροντιστήριο Υποστηρικτική Διδασκαλία υλοποιήθηκε φέτος ο Δήμος Σέρων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστήριων Μέση Εκπαίδευση του Νομού Σέρων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Όσοι και όσοι επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης. Στην υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο Υποστηρικτική Διδασκαλία προχωρά για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος Σέρων σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Σέρων στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης και προσφοράς σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, στους οποίους θα δίνεται δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης. Ένα πρόγραμμα που έρχεται να δώσει βοήθεια σε οικογένειες που αδυνατούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν και είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Α και Β λυκείου, στους οποίους θα δοθεί δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα φροντιστηριακά μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης των Σερών. Απευθύνεται φυσικά σε οικογένειες οικονομικά αδύναμες, όπως σας είπα. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από σήμερα, 17 του μηνός, και θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, από τις 9 ως τις 12, στο γραφείο 121 εδώ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο τμήμα κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Σερών, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν να δηλώσουν. Θα γίνει έλεγχος φυσικά των δικαιολογητικών και θα δοθούν αυτές οι θέσεις που θα υπάρξουν, που μας δίδεται, και θέλω να σας ευχαριστήσω από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών του Νομού Σερών, θα δοθούν σε παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν δίνεται να ανταποκριθούν. Πόσα παιδιά μπορούν να γίνουν αποδεκτά?
Αυτά, κοιτάξτε, αυτά θα εξαρτηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις. Έτσι έχουμε η συμφωνία μας με το Σύλλογο. Αναλόγως με τα παιδιά που θα έχουμε, θα γίνει και ανάλογη ζήτηση από το Σύλλογο και θα εξαρτηθεί από αυτό το νούμερο δηλαδή. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Νάσος Παπαδόπουλος, η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως 30 Σεπτεμβρίου στο γραφείο 121 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Οι αιτήσεις γίνονται καθημερινά από τις 17 Σεπτέμβρη μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, 9 με 12, στο γραφείο 121, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, στο τμήμα κοινωνικής έρευνας. Επίσης, όποιος επιθυμεί, δεν μπορεί να έχει παρουσία φυσική, μπορεί να τηλεφωνεί για τυχόν δικαιολογητικά ή οτιδήποτε απορίες έχει στο τηλέφωνο 2321-3-5564 και να πληροφορείται ακριβώς τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες όπου το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού τους προκύπτει από το εκαθαριστικό τους σημείωμα, ενώ δεν υπολογίζονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Επίσης, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον κριθούν απαραίτητα, ενώ μετά την τελική αξιολόγηση οι επιλεγέντες μαθητές θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς τα ονοματεπώνυμά τους δεν δημοσιοποιούνται προς διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα κριτήρια είναι πολλά, γι' αυτό είπα, μπορείτε να έρθετε από το γραφείο 121, είναι τα βασικά, το ε1, αν υπάρχει αναπηρία στην οικογένεια, αν υπάρχει, σίγουρα όλα αυτά τα κριτήρια δίνουν περισσότερους πόντους, ας το πούμε, ρε παιδί μου, στο να επιλογεί κάποιος. Τέλος, στην ταλαιπωρία πολιτών, μηχανικών, τοπογράφων και αρχιτεκτώνων βάζει το έργο που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Ερών για την ψηφιοποίηση σε περισσότερα από 60.000 δημοτικά αρχεία που σχετίζονται με την υπηρεσία δόμησης του νομού Σερών. Πλέον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι με ένα κλικ στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή θα μπορούν να εξυπηρετούνται τάχιστα και κυρίως δεν θα ταλαιπωρούνται. Αναθέτουσα αρχή του έργου ψηφιοποίησης της υπηρεσίας δόμησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η χρηματοδότηση του καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Η πρώτη στενά είναι μέσω του Σαρωτή και αποτυπώνεται πάνω στην οθόνη, όπου φαίνεται όλη η εξεργατική σελίδα βάσει των προδιαγραφών που μας έχει δώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στην ψηφιοποίηση 60.000 και πλέον δημοτικών αρχείων που σχετίζονται με την υπηρεσία δόμησης του νόμου Σερών, προχωρά ο Δήμος βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία πολιτών, μηχανικών, αρχιτεκτώνων και τοπογράφων που πλέον θα εξυπηρετούνται ταχύτατα με ένα κλικ στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Γιατί μπορεί να αρεσκόμαστε να λέμε ότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο μέχρι σήμερα υπάρχουν στιβαγμένες κούτες με φακέλους αρχείων σε κοντέινερ, τόσο στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερών, όσο και στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, καθιστώντας οδυνηρή, επίπονη και χρονοβόρα την αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών από τους μηχανικούς, μια αναζήτηση που είναι εντελώς αναχρονιστική. Ποια ήταν η κατάσταση μέχρι τώρα? Υπήρχαν μια στίβες αδειών στο παλιό στο αμαξοστάσιο μέσα σε κοντέινερ και κλείναν οι μηχανικοί ραντεβού για να πάνε να ψάξουν. Ήταν μια κατάσταση αναχρονιστική. Είναι μια κατάσταση που ήταν η ίδια εδώ και δεκαετίες και μάλιστα ζούμε σε μια εποχή της ψηφιακής πληροφορίας. Ξέραμε ότι υπάρχει ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Ήρθαμε σε συνεννόηση με την εταιρεία που το τρέχει. Δώσαμε ό,τι παροχή ήθελε σε εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε ώστε να έρθει να εγκατασταθεί σε εμάς από τους πρώτους δήμους της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει 4 στάδια. Την ψηφιοποίηση στελεχών οικοδομικών αδειών, τον χαρακτηρισμό στελεχών οικοδομικών αδειών, την καταλογράφηση και τις άρρωσεις των σχεδίων. Αναθέτουσα αρχή του έργου ψηφιοποίησης υπηρεσίας δόμησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η χρηματοδότησή του καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα παραδοτέα θα είναι ουσιαστικά η ταυτότητα κάθε ακινήτου και θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε μηχανικό. Είπα ξανά ότι σήμερα ζούμε στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας και οι μηχανικοί χρειάζονται τέτοια εργαλεία. Να πω επίσης ότι επειδή η σύμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου δεν καλύπτει όλα τα είδη των σχεδίων που υπάρχουν σε μια οικοδομική άδεια,
θα συνδράμει και ο Δήμος με δικές του δαπάνες, ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των σχεδίων και όλων των μελετών που υπάρχουν στο αρχείο αυτή τη στιγμή της υπηρεσίας. Αυτό θα έχει σε αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ο μηχανικός να πηγαίνει στο αμαξοστάσιο για να ψάχνει ανάμεσα στις στίβες των αδειών, και επίσης θα κερδίσουμε και δύο υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα χρειάζονται πια εκεί και θα βοηθούν σε άλλες δουλειές μέσα στο Δήμο. Για την αποστολή και το έργο της ομάδας μίλησε και η υπεύθυνη της εταιρείας που έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση των αρχείων, κυρία Σεβαστία Σιμακοπούλου. Η ομάδα μας απαρτίζεται από 11 άτομα. Τα άτομα αυτά, δύο άτομα ασχολούνται με την ψηφιοποίηση των στελεχών. Έχουμε 4 με 5 σαρωτές που αφορούν με την σάρωση των σχεδίων και 5 άτομα τα οποία αφορούν με την καταλογογράφηση, για να μπορούμε να εντοπίζουμε μέσα στα σχέδια σημαντικά δεδομένα τα οποία χρειάζονται για το ΤΕΕ, όπως είναι ο αριθμός άδειας, το έτος, ο μηχανικός, το είδος του σχεδίου και διάφορες μελέτες οι οποίες γίνονται μέσα στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ο κ. Πουλιάκας και ο κ. Καδής μας βοηθάνε όσο μπορούν για να μπορέσουμε να παρτίζουμε σωστά την ομάδα με το υλικό που βρίσκεται σε δύο σημεία, στην Ομαρχία και στο Αμαξοστάσιο, και γενικά μας βοηθάνε όσο μπορούν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μέσα στους επόμενους 7 μήνες. Τη χαρά όλων των μηχανικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Νότης Καφεστίδης, καθώς ένα πάγιο αίτημά τους ικανοποιείται από τη Δημοτική Αρχή. Ο ίδιος αναφέρθηκε παράλληλα στην ελπίδα που έχει ο κλάδος να ψηφιοποιηθούν όλα τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης και να γίνει το δυνατόν γρηγορότερα η καλύτερη καταγραφή. Είμαστε χαρούμενοι οι ΣΕΡΕΙ, διότι θα λυθεί το πρόβλημα της άμεσης ανάκτησης αρχείων μέσω αυτής της πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί, και δεν θα έχουν πλέον καθυστερήσεις με ραντεβού, με ελλείψεις υπαλλήλων, με ελλείψεις φακέλων κτλ. Η ανάγκη των ιδιωτών μηχανικών πλέον στην έβρεση σχεδίων είναι πάρα πολύ μεγάλη, είτε με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίου, είτε με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, είτε με τα εξοικονομώ. Χρειαζόμαστε άμεση πρόσβαση σε σχέδια προκειμένου να εντοπίσουμε αδυναμίες των ακινήτων και προκειμένου να λύσουμε προβλήματα για όλους τους ιδιοκτήτες αυτών. Χαίρομαι πραγματικά που προχωράει το έργο στις ΣΕΡΕΣ. Εύχομαι να γίνει το δυνατόν γρηγορότερα και η καλύτερη δυνατή καταγραφή. Ελπίζω πραγματικά να έχουμε όλα τα σχέδια, όπως είπε ο κύριος Πουλιάκας, ο αντιδήμαρχος, που είναι και συνάδελφος παρεμπιπτόντος και γνωρίζει το θέμα αρκετά καλά. Και γενικώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα γίνει αυτό το πράγμα και θα παρέχει πλέον αυτή η υπηρεσία σε όλους τους ΣΕΡΕΟΣ μηχανικούς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ήθελα να αναφέρω επίσης ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο ΣΕΡΟΝ. Από την πρώτη στιγμή αναφερθήκαμε στη συνάντηση που είχαμε τη Δήμαρχο. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντα, αναφερθήκαμε στο πρόβλημα που υπήρχε με τις διαδημοτικές συνεργασίες. Το πρόβλημα, όπως είδαμε, λύθηκε άμεσα. Αυξήθηκε η στελέχωση των πολεοδομιών, έστειλαν οι άλλοι Δήμοι μηχανικούς και είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεργασία, θέλω να πιστεύω. Και θεωρώ ότι κάποια προβληματάκια ακόμα που μπορεί να υπάρχουν θα τα δούμε στο μέλλον και θα τα αντιμετωπίσουμε. Για την υλοποίηση του έργου που θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο περίπου εργάζονται 10 άτομα και ο ρυθμός ψηφιοποίησης είναι ταχύς. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση για τα έτη 1953 έως 64 και 2009 έως 18. Ενώ, όπως τόνισε ο κ. Πουλιάκας, ο Δήμος Σερών με δική του δαπάνη θα προχωρήσει στην ψηφιοποίηση και του υπόλοιπου μικρού τμήματος αρχείων που θα απομείνουν, καθώς η συγκεκριμένη σύμβαση δεν καλύπτει όλα τα σχέδια. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά των Σερών. Παραγωγοί και μικροπολιτές έμειναν ικανοποιημένοι από τη ζήτηση, τονίζοντας πως υπάρχει επάρκεια προϊόντων και συγκράτηση των τιμών. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν ποιοτικά προϊόντα σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές. Στη σημερινή αυξημένη επισκεψιμότητα πάντως συνέβαλε και ο καλός καιρός που όθησε αρκετούς ΣΕΡΕΟΣ να κάνουν τη βόλτα τους στη λαϊκή. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά των ΣΕΡΕΟΝ. Τα φρέσκα προϊόντα, η ποικιλία αλλά και οι καλές τιμές κυρίως προσέλκυσαν πολλούς καταναλωτές που προχώρησαν στις αγορές των απαραίτητων για τον οικοκυριό τους προϊόντων. Στην σημερινή κίνηση, σύμμαχος ήταν και ο καλός καιρός, καθώς οι ηλιόλουστες ημέρες προσφέρονται για μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά. Η κίνηση σήμερα ήταν φανταστική, συναρπαστική.
Και αυτό τώρα, όπως συζητούσαμε εδώ πέρα με τα παιδιά, με τους συναδέλφους, τους παραγωγούς, προφανώς πέρα από τη φρεσκάδα, την ποικιλία, είναι και οι τιμές. Εμείς ήμασταν πόσα άτομα εδώ πέρα που χάσαμε την μπάλα. Οι καλές τιμές. Χτυπάμε την ακρίβεια. Και όλο αυτό το παιχνίδι το παίζει το εμπόριο. Όχι ότι δεν χρειάζεται το εμπόριο, χρειάζεται. Αλλά όχι τώρα και να χτυπάμε τις λαϊκές αγορές. Ο κόσμος γλυκά-γλυκά συνειδητοποίησε ότι ναι, καλά τα σούπερ μάρκετ, καλοί οι κλιματισμοί, οι αυτοματισμοί, οι πόρτες και όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα παρέχουμε όλα αυτά, αλλά στην τελική αυτό που μετράει είναι το πορτοφόλι, το καταναλωτή. Έτσι. Εκεί πηγαίνει με ένα πενιντάρικο, με ένα εκατοστάρικο και δεν κάνει τίποτα και έρχεται εδώ και γεμίζει καρότσια. Συντηρουμένων των αναλογιών και σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Ο κόσμος ξέρει ότι στη λαϊκή θα βρει φθηνά προϊόντα και από παραγωγούς και επώνυμα. Ξέρει δηλαδή όποιον θα ψωνίσει μέλι, ξέρει θα ψωνίσει πατάτες από συγκεκριμένο παραγωγό. Οπότε προτιμάει τη λαϊκή. Είναι καλή η κίνηση, εντάξει. Η ποιότητα πάντα είναι η καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, κοιτάμε να τις διατηρούμε σε όσο δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα για να μπορεί να ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Βέβαια, έχουμε και το πρόβλημα του περιβάλλοντος, με τις ξηρασίες και όλα αυτά. Έχουμε χαμηλές τιμές, χαμηλές παραγωγές. Αλλά προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε όσο δυνατόν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέρχεται. Άλλοι ικανοποιημένοι από τις τιμές, άλλοι ουδέτεροι ή δυσαρεστημένοι, οι καταναλωτές αναζητούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης ή μη για το σπίτι τους. Το ψυγείο πρέπει να γεμίσει, όπως και τα ντουλάπια με τα τρόφιμα της εβδομάδας για τα γεύματα, αλλά και τα σνακ μικρών και μεγάλων για το σχολείο και τη δουλειά, ενώ και η αλλαγή του καιρού δημιούργησε ήδη ανάγκες για νέα είδη ένδυσης, αλλά και σπιτιού. Μόλις βγήκε αυτή τη στιγμή, δεν είδα τίποτε. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι την προτιμώ. Βγαίνω όποτε μπορώ. Όχι πάντα. Ευχαριστημένη από την ποιότητα. Ναι, ναι. Οι τιμές είναι ακριβές, μανούλα μου. Πάμε καλά. Οι τιμές όλο κατεβαίνουν. Στα ύψη πήγαινε. Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα? Η ποιότητα, εντάξει, αναλόγως. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι το ίδιο. Είναι ανάλογα στον παραγωγό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ότι είχε και πάρα πολύ κόσμο. Μέτρια ήταν η κατάσταση. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει φθηνά προϊόντα από ό,τι βλέπω για να ψωνίσει. Έχουμε φθηνά προϊόντα. Στην λαϊκή αγορά υπάρχουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και στα βιομηχανικά είδη, αλλά και στα φαγόσιμα. Δόξα τω Θεώ, καλά ήταν σήμερα. Μας βοήθησε βέβαια και ο καιρός, δεν έβρεξε σήμερα. Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα βροχοπτώσεων και σποραδικών καταιγίδων προβλέπει για αύριο στις Σέρρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι μεταβλητοί θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαθεί από τους 16 έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ!